κυρία Υφυπουργέ, απαράδεκτη και επικίνδυνη, ιδιαίτερα για την ευαίσθητη ομάδα ασθενών, παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους, είναι η κατάσταση λόγω της υποστελέχωσης των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας, παιδιών και εφήβων στην Κρήτη, τη στιγμή μάλιστα που η ανάγκη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ειδικότερα οξυμένα είναι τα προβλήματα στην παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τη μοναδική δημόσια κλινική στην Νότια Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες πανεπιστημιακές παιδοψυχιατρικές κλινικές στη χώρα. Μάλιστα, πρόσφατα λόγω της συνεχούς υποβάθμισής της, παραιτήθηκε ένας από τους τρεις ειδικευμένους παιδοψυχιάτρους, διευθυντής ΕΣΥ, με εμπειρία 30 χρόνια στο ΕΣΥ και μοναδικός γιατρός που κάλυπτε τα παιδοψυχιατρικά εξωτερικά ιατρία, όπου απευθύνονται καθημερινά οικογένειες με παιδιά όλων των ηλικιών, εισαγγελικές εντολές, πραγματογνωμοσύνες και άλλες περιπτώσεις. Με την τελευταία παραίτηση στην παιδοψυχιατρική έμειναν μόνο δύο παιδοψυχίατροι, οι οποίοι καλούνται να κάνουν 15 εφημερίες ο καθένας και να μοιράζονται το βάρος μιας κλινικής που εξυπηρετεί όλη την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή εξωθούνται στην υπερεργασία και την εξουθένωση, ενώ ταυτόχρονα απειλείται η ίδια και η ύπαρξη της παιδοψυχιατρικής κλινικής. Επιπλέον, ελλείψεις υπάρχουν στο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ανάμεσα στα μείζοντα προβλήματα κλινικής είναι και η απαράδεκτη και ανεπαρκή χώροι. Για τους ίδιους λόγους υποβάθμισης και υποστελέχωσης, παραιτήθηκε και η διευθύντρια του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, που κινδυνεύει να αναστείλει τη λειτουργία του και αφού πλέον λειτουργεί μόνο με μία παιδοψυχίατρο, η οποία είναι ιδιώτης με σύμβαση, με ημερομηνία λήξης, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εξυπηρετηθούν δεκάδες οικογένειες και αναγκάζονται να απευθυνθούν σε ιδιώτες. Ταυτόχρονα, εξαιρετικά υποβαθμισμένες είναι και οι αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας στα νοσοκομεία Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, ενώ είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη οποιαδήποτε αντίστοιχη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για παιδιά και εφήβους. Τεράστια ευθύνη, κατά την άποψή μας, φέρει η σημερινή κυβέρνηση με την κοροϊδία των συμβάσεων και την εντατικοποίηση σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα όπως είναι η ψυχική υγεία. Σοβαρής ευθύνες βέβαια έχει και η προηγούμενη κυβέρνηση για τα προβλήματα στη λειτουργία των δομών αυτών, όπως και για την παιδοψυχιατρική στο Παγνί, που ιδρύθηκε με προδιαγεγραμμένη ημερομηνία λήξης, με προσωπικό ορισμένου χρόνου, επιχορηγούμενη από το ΕΣΠΑ. Σας ρωτάμε, κυρία Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, ώστε να προκηρυχθούν άμεσα το σύνολο των οργανικών θέσεων των γιατρών που παραμένουν κενές στην παιδοψυχιατρική του Παγνί και να στελεχωθεί με μόνιμο και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικών όλων των ειδικοτήτων, καθώς και να λυθεί άμεσα το χωροταξικό πρόβλημα της κλινικής, να στελεχωθεί άμεσα το κέντρο ψυχικής υγείας με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να καλύπτει τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφε, αποτελεί κοινότο από κύριε Πρόεδρε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι συνιστούν μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα και βεβαίως είναι μια ειδική κατηγορία λειπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Γνωρίζουμε επίσης όλοι ότι η παιδική και η εφηβική ηλικία είναι ένα καθοριστικό στάδιο της ζωής των ανθρώπων και εκεί τίθενται όλες οι βάσεις για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Είναι όμως μια προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση, ιδρύοντας το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων, ο Πρωθυπουργός να ενισχύσει τις υπηρεσίες που αφορούν σε παιδιά και εφήβους σε όλη τη χώρα. Ειδικά για την κλινική στην οποία εσείς αναφέρεστε. Γνωρίζετε, νομίζω και εσείς, ότι η κλινική διαθέτει τις 4 οργανικές θέσεις παιδοψυχιάτρων και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπηρετούν 3. Ο κύριος Μποτζάκης, τον οποίο αναφέρεστε, ο παιδοψυχίατρος, δεν έχει ακόμα παραιτηθεί. Όμως είναι αλήθεια ότι ένας ακόμα παιδοψυχίατρος διορίστηκε επί δικής μας κυβέρνησης. Άρα ενισχύσαμε την κλινική. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της προκήρυξης, επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι τον Φεβρουάριο του 2021 είχαμε προκηρύξει τη θέση παιδοψυχιάτρου, η οποία όμως κατέστη άγωνη. Γενικότερα από το 2020 έχουμε προκηρύξει για το Παγνί και εν γέννη συνολικά για ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους 7 θέσεις και στο σύνολο της Κρήτης έχουμε προκηρύξει 19 θέσεις για τις επίμαχες ειδικότητες. Ωστόσο, γνωρίζετε κι εσείς ότι κάποιες από αυτές τις προκηρύξεις έχουν καταστεί άγονες και αυτό είναι το πάγιο πρόβλημα της απροθυμίας, συγγνώμη, ως προς τις συγκεκριμένες ειδικότητες να έρθουν σε συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές. Όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πλήρης υπερβολή η αναφορά σας για υποστελέχωση αυτής της κλινικής, αφού στην κλινική του Παγνή σήμερα λειτουργούν
και εργάζονται πάνω από 20 άτομα προσωπικό και συγκεκριμένα πέραν των τριών παιδοψυχιάτρων, ένας ψυχιατρός ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ και επιπλέον ένας ψυχιατρός ο οποίος καλύπτει τις εφημερίες ο οποίος εκτελεί το αγροτικό του. Παράλληλα και 3 ψυχολόγοι και 12 νοσηλευτές. Σήμερα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την κάλυψη των γενών θέσεων. Μάλιστα, τον Αύγουστο προκηρύξαμε 106 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά περιμένουμε τώρα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα εγκριθούν άμεσα 2 θέσεις επικουρικών παιδοψυχιάτρων και φυσικά θα επαναπροκηρύξουμε την θέση του παιδοψυχιάτρου, η οποία έχει καταστεί άγονη. Πέραν όμως των όσων αναφέρεται, επίσης είναι ανακριβή τα στοιχεία τα οποία μνημονεύεται στην δική σας την ερώτηση και συγκεκριμένα. Η χρηματοδότηση για την κλινική έχει αυξηθεί. Το 2019 είχε προϋπολογισμό 450.000, το 2021 έφτασε συνολικά στις 610.000, ενώ για το 2022 και μέχρι σήμερα, δηλαδή με στοιχεία αρχών του Σεπτεμβρίου, έχει χρηματοδοτηθεί με 480.000, άρα υπάρχει πλήρης αύξηση της χρηματοδότησης. Δεύτερον, δεν αποτελεί βεβαίως τη μοναδική ψυχιατρική κλινική που ασχολείται με παιδιά και εξυπηρετεί η Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Νότια Ελλάδα υπάρχουν πολλές δομές ακόμα, τις οποίες έχουμε ενισχύσει. Ενδεικτικά να πω ότι έχουμε ενισχύσει και την Πάτρα, αλλά και βεβαίως το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, αλλά βεβαίως και την Ρόδο. Θέλω λοιπόν να σας πω, σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου, μόλις το 2% των περιστατικών είναι εκτός Κρήτης. Όλα τα υπόλοιπα περιστατικά που εξυπηρετούνται είναι και αφορούν την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Και βεβαίως να πω ότι σε σχέση με την συγκεκριμένη κλινική, πρόσφατα και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο εγκρίθηκε η οριστική μελέτη για την προσθήκη κατ' επέκταση μιας διόρροφης οικοδομής 400 τετραγωνικών για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την κλινική οξέων ακριβώς για τα παιδιά και τους εφήβους και βεβαίως να εξυπηρετηθούν καλύτερα μόλις μετά από τη διαγωνιστική διαδικασία παραδοθεί στο κοινό. Τώρα, σε σχέση με το κοκεψιπέ του Βενιζελίου. Πράγματι, μέχρι το Σεπτέμβριο υπηρετούσανε καλύπτοντας τις 3 από τις 4 οργανικές θέσεις, μια διευθύντρια παιδοψυχίατρος, μια επιμελήτρια παιδοψυχίατρος και μια επικουρική επιμελήτρια. Πράγματι, παραιτήθηκε η παιδοψυχίατρος και τότε δημιουργήθηκε το κενό. Έγιναν άμεσα ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτού του κενού και μάλιστα εκεί σήμερα μεταβαίνουν 2 παιδοψυχίατροι ανά 15ήμερο από το Παγνί για τη διεκπαιρέωση των θεραπείων. Αυτό φυσικά δεν συνιστά κάλυψη της θέσης, αφού μόλις τώρα έχει παραιτηθεί. Όμως, επειδή στο ενεργό προσωπικό περιλαμβάνονται και 3 ψυχολόγοι και 2 κοινωνικοί λειτουργοί, γνωρίζοντας ότι αυτό αποτελεί προσωρινή λύση, πρόκειται άμεσα να καλύψουμε την κενή θέση και να κάνουμε προκήρυξη νέας θέσης. Να πω τέλος ότι και για το κοκεψιπέ έχει αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση. Το 2019 η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προβλέψει 470.000. Το 2021 έχει φτάσει 420.000, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 έχουν εκταμιευθεί 387.000. Και βεβαίως ευελπιστούμε ότι δεν θα κηρυχθούν άγονες και πάλι οι νέες προκηρύξεις οι οποίες θα εκδοθούν. Κύριε Συντιχάκη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η προσπάθεια μιας καθησυχαστικής αφήγησης από την πλευρά της κυρίας Υπουργού ότι όλα λύνονται, για να μην πω όλα λύθηκαν, γιατί κάποιος αν σας ακούσει αυτό το συμπέρασμα βγάζει, ότι όλα είναι λυμένα. Και θα σας έλεγα το εξής, ότι λύση δεν μπορεί να είναι τα παλώματα. Μπορεί η προτεραιότητα για την κυβέρνηση να είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή οι προσωρινές λύσεις, να είναι τα παλώματα, μόνο και μόνο γιατί πρέπει με αυτόν τον τρόπο να καλυφθούν τα τεράστια κενά στην ψυχική υγεία και τον κίνδυνο που έχει η κλινική για να κλείσει. Γιατί εδώ μιλάμε για τέτοιο κίνδυνο. Ξέρετε, από τον Ιούνιο η διοίκηση του νοσοκομείου έχει δεσμευτεί για την προκήρυξη των 2 επικουρικών θέσεων γιατρών. Από τον Ιούνιο έχουν περάσει 4 μήνες. Δηλαδή τώρα συζητάμε, δεν μιλάμε για τους μόνιμους που αυτό πρέπει, αυτό ήταν πραγματικά που θα έλυνε το πρόβλημα. Μιλάμε για 2 επικουρικούς γιατρούς και ακόμα δεν έχει γίνει προκήρυξη. Γιατί? Αυτά όμως είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχούς υποβάθμισης μιας τόσο κρίσιμης κλινικής
και που καταλήγει σε εμπεγμό σε τελική ανάλυση από πλευρά της κυβέρνησης που μιλάει περί ενίσχυσης της ψυχικής υγείας στην Κρήτη. Η πραγματικότητα βέβαια είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μπορεί να έχει και να έχετε πάει. Δεν αρκεί όμως να έχεις πάει. Εξαρτάται από ποια σκοπιά θα δεις το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσεις. Διότι αυτά τα οποία λέμε, δεν τα σκαρφιζόμαστε από την κλάβα μας. Προφανώς έχουμε συζητήσει με τα σωματεία, με τους εργαζόμενους, με τους γιατρούς, με τους νοσηλευτές. Έχουμε περιοδεύσει στους χώρους. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Παρά λοιπόν τις συνεχείς δεσμεύσεις από πλευράς Υπουργείου, των διοικήσεων, των ΗΠΕ, καμιά λύση δεν έχει δοθεί, για παράδειγμα, για το πρόβλημα της υπερεφημέρευσης των γιατρών, που είναι μια ένδειξη για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ακόμα και μετά το κλείσιμο της παιδοψυχιατρικής, υποθέτω το ξέρετε ότι έκλεισε η παιδοψυχιατρική στις 16 του Ιουνίου, με αίτημα τη λύση του εφημεριακού προβλήματος, αλλά και για τα άλλα μείζοντα προβλήματα της κλινικής, όπως είναι η απαράδεκτη και ανεπαρκή χώρη. Δεν τα λέμε εμείς, οι εργαζόμενοι τα λένε, ότι υπάρχουν απαράδεκτοι και ανεπαρκοί χώροι. Η υποστελέχωση της κλινικής, ή μάλλον η στελέχωση της κλινικής με συμβασιούχους, η γενικότερη υποστελέχωση σε επίπεδο νοσοκομείου αλλά και πρωτοβάθμιο επίπεδο ψυχιατρικών υπηρεσιών, που οδηγεί εκατοντάδες οικογένειες να στρέφονται προς τον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, από αυτά τα οποία λέτε, μετά από 4 μήνες μετράει η κλινική ακόμα λιγότερο προσωπικό. Και το πρόβλημα γιγαντώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Η κατάσταση αυτή βέβαια δεν είναι τωρινή. Είναι αποτέλεσμα μιας χρόνιας υποβάθμισης, θα το επαναλαμβάνουμε, υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, από την ίδρυση της παιδοψυχιατρικής κλινικής, είχε προειδοποιήσει τις τεράστιες συνέπειες της λειτουργίας μιας τέτοιας κρίσιμης κλινικής με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ενώ έδωσε αγώνα με τους εργαζόμενους ώστε να παραμείνουν στη δουλειά τους και να μπορέσει να μείνει η κλινική ανοιχτή στην Κρήτη. Τεράστια ευθύνη φέρουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ίδρυσαν μία κλινική με ημερομηνία λήξης και που η τωρινή βέβαια συνέχισε την κοροϊδία των συμβάσεων, της υπερηφημέρευσης, της εντατικοποίησης αυτού τον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας. Οι όποιες λοιπόν δημόσιες δομές ψυχικής υγείας παιδιών έχουν απομείνει, παραμένουν ανοιχτές χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού. Είναι ευθύνη του κράτους να κρατηθούν αυτές οι δομές ανοιχτές. Και ό,τι έχει να κάνει με εμάς, δεν θα επιτρέψουμε να αντιμετωπίζεται το θέμα της ψυχικής υγείας και συνολικά της υγείας ως κόστος. Δεν θα επιτρέψουμε δηλαδή να παιχτούν παιχνίδια με την υγεία του λαού. Από αυτή την άποψη, δώστε λύσεις, ικανοποιήστε άμεσα το σύνολο των, να προκηρυχτούν άμεσα το σύνολο των οργανικών θέσεων των γιατρών που παραμένουν κενές, να στελεχωθεί η παιδοψυχιατρική με μόνιμο και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, επαρκέ σε αριθμό και ικανό να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες παιδοψυχιατρικές ανάγκες, να λυθεί το χωροταξικό πρόβλημα της κλινικής, επιστροφή των χώρων της παιδοψυχιατρικής ώστε τα παιδιά να νοσηλεύονται με ασφάλεια και να ενισχυθεί βέβαια και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με μόνιμες προσλήψεις σε κέντρα ψυχικής υγείας, στο κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών και στα κέντρα διάγνωσης, αξιολόγησης και βουλευτικής υποστήριξης. Ευχαριστώ.